Σήμερα είμαι ιδιαίτερα έτσι συγκινημένος, γιατί ο σημερινός μας καλεσμένος, όταν ήμουν εγώ στην ηλικία των 16 χρονών, πρωτοστάτησε με τη δική του εκπομπή τότε στην Κυπριακή τηλεόραση, εδώ στο Σίγμα. Και μου είχε δώσει τότε την ευκαιρία, 16 χρονών, να εμφανιστώ για πρώτη φορά μπροστά στην τηλεόραση. Άρα τώρα ξέρετε ποιος φταίει για να είμαι εγώ εδώ σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ο αγαπημένος μου Δημήτρης Καλέργης. Καλώς όλο το έθνος προσκυνάει σοβράκα και φανέλε. Αν θέλεις να μετακομίσουμε κανένα. Έτσι έχω σπόνδυλο ρε. Εγώ άλλα δεν 50 μαξιλάρκα από πίσω. Ντάνεα. Ντάνεα. Καλά, καλά. Εσύ στη θέση μου ήταν να κατσάθρεις τον Λουί. Όχι ένα φωτομοντέλο, αν ήταν δίπλα σου. Εφώναξες μου. Α, είδε. Άρκεψες. Κύριε, είναι τα κύριε. Άρεσε μου το χριστουγεννιάτικο στο στόλισμα. Και εσένα. Πρέπει να πιέρωσε τα μάλλον κέφαλα. Να πιέρω τη σειρά. Ο κύριος Στεφανής, είναι για της Τζόρτσιας. Ναι, είναι δικό μου. Ναι, πιάνει το μετά που φευκείς και φέρνει μας το άμα έχουμε γύρισμα. Είναι ωραία τα μαξιλάρκα. Ενώ παίρνει το σπίτι της, έτσι το στολίζει το σπίτι της. Παναγία μου, ρε μου παρέα. Ο λόγος είχε αναπαρεξήσει. Είναι καλά τα μαξιλάρκα. Είναι καλά, ναι. Δημήτρη μου αγαπημένε. Γράφεις τώρα. Ναι. Θυμούμαι το 96, το σπίτι μου κατά τύχης, το πατρικό μου ήταν δίπλα από το Δία. Οπότε ανεθωρούσαμε στην τηλεόραση, το Καλέργη στις 8. Κι όσο εγώ μια ημέρα ρε κουμπάρε να πάω. Γυρίζε τα κάθε Σάββατο τότε. Βεθιά κάθε Σάββατο γυρίζαν 5 επεισόδια. Ναι, ήταν ένα τέταρτο το κάθε Σάββατο. Και το κοινό ο κόσμο ήταν, θυμούμε πολλά χαρακτηριστικά, ήταν μέσα στο στούντιο που γυρίζουν τώρα το δελτίο ειδήσεων του Σίγμα. Λοιπόν, ζήσε κόσμο, όπω έχω εγώ τώρα με εσά. Λοιπόν, και επειδή γυρίζαμε 5 επεισόδια μέσα σε μια ημέρα, για να τα δείξω στην εβδομάδα την επόμενη, κάθε επεισόδιο αλλάσαμε θέσει. Με στο κύριο. Σε ρούχα πολλές φορές. Ναι, παίρναμε μια δυο φανέλες μαζί μας και αλλάσαμε ρούχα για να μην καταφέρετε ότι... Αλλά ήταν πολλά ωραίες εποχές τότε της Κυπριακής τηλεόρασης. Ήταν ωραίες εμπειρίες. Ήταν πολλές οι εμπειρίες και πραγματικά, όντως, εγώ θυμούμαι τις και πολλά καλά σφήνομαι μες στο μυαλό μου. Θυμούμαι με τα χαρτόνια, βαστούσαν τα χαρτόνια για να θωρεί να μπουλαλούμε παρακάτω. Έτσι είσαι ούτε ό,τι το κιού είσαι τότε, ούτε... Ήμουν μωρό εγώ, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θυμάμαι. Κρίμασα τα χρόνια που έχασες μακριά μας. Ήταν πρωτοπόρος ο Δημήτρης Καλέργης, παιδιά, και στην Κυπριακή τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. 25 χρόνια... Πάμε 26. Ναι, μπαίνουμε στο 26ο χρόνο. Ξέρεις, εσύ ξέρεις, να το πούμε όμως, ότι υποτίθεται ότι είμαστε για Guinness. Διότι είναι μια εκπομπή 26 χρόνια, είναι η ίδια ώρα, η ίδια επωνυμία, ο ίδιος παραγωγός, η ίδια μέρα. Μάλιστα. Οπότε το ράδιο πρώτο έψαξε τον Ζαχαρίας με τον Guinness. Και ήρθα τσίπα μας ότι έχει έναν Αμερικάνο 92 χρονών. Και κατάλαβες που κάνει τούτη την εκπομπή και φάμε μας. Λάω του Ζαχαρία, που να γινόμε 94 λέω του, εγώ, ύστερα που 50 χρόνια. Ένα ζήτζινος. Να σπάσω το ρεκόρ. Το μόνο πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, ύστερα από 70 χρόνια. Λάλο του Ζαχαρία, να μου λείψετε εσείς. Καλό. Αυτά είναι. Είναι, συγγνώμη ένα λεπτό, το φαΐ μου. Τι εννοείς που κάτω. Α. Νόμιζα ότι το αλέτα είναι. Κουραμπιέδες. Παρακαλώ. Φύσατε τη σκόνη που πάνω. Πάρτε έναν κουραμπιέ. Ο εσύ έχω εμπιστοσύνη. Ένα λίγο που είσαι γάμα. Τζορτσιά. Ναι, βάρ' τον ούλο βουκρονόμο να μένεις τάξιμα στο σακάκι σου. Αφησίσω τη σκόνη. Όχι. Όχι, όχι, άσε τη σκόνη. Τζορτσιά μου, θες κουραμπιέ. Όχι, ένα γίνω ρέσι. Αν έχει τίποτε μέσα και κάνετε καμιά φάρσα, θα σας βγάλω στα ράδια την Κυριακή. Δευτέρα σαν κυκλοφορά του λέει με κουκούλες. Μάλιστα. Να φάω και εγώ, για να μην νομίσεις ότι
Εν καλός. Ποιος τους έκαμε. Σίγουρα δεν τους έκαμε εγώ. Γιατί έπρεπε, γιατί είναι πολύ γλυκό. Ωραίο το πιπά. Είναι homemade. Είναι homemade. Έφα την κολλούα που γράφει ασυστατικά πάνω. Α, φαούλο τώρα το. Ναι, φάτο. Take away. Φάτο να μιλήσω με την Τζόρτζια. Λέλουι μου. Τι εννοείς φτύνω, ναι, προσεκτικά το πώς μιλάτε. Εν πάση το αποσπόμενο μικρολόγιο μου. Αν έβρεις πόσες κοκκίδες χρυσές έχει πάει στο φόρεμα της, κερδίζεις έναν οικόπεδο. Μα αφού είπα τις πλήρες ενδύθηκαν, όπως το μαστίτσι... Να μετρήσω εγώ! Όπως το μαστίτσι μου τηρίουν στους αραβώνες. Ωε, πάνω από τον τόσο άμα. Μην τα λες. Καταλάβες τι τραβώ. Ναι. Μ' αρέσει και το φόρεμος, σε μ' αρέσει και τα... Εγώ, το ανάγκος των κοκκιών, σε ευκάλλει αμάτια σου. Δημήτρη μου, θέλω να πάμε πίσω στο... Όταν άνοιξε το σήμα το 96. Δεν τέλος και πήρες έτσι απόφαση, γιατί ήταν όντως κάτι το πρωτοποριακό τότε. 95 άνοιξε το σήμα, 96 ήμουν εγώ καλεσμένος στην εκπομπή, γι' αυτό το θυμώ έτσι. Ναι, μια παρένθεση. Ναι. Δεν προλάβαμε, αλλά σε επόμενες εκπομπές θα το κάνουμε. Έχω βίντεο, αλλά βίντεο κασέτα τότε, στο οποίο θυμάμαι ότι φαίνεται ο Λούις. Ο Λούις, δηλαδή, άμα το δεις τώρα, ήταν περίπου το 1,80. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι το εκτόπισμα. Μάλιστα. Κατάλαβες. Δηλαδή, άμα σου κάνω μια φωτογραφία και τους τρεις, ενώ εμένα και εκείνο. Ήταν ένα μπουρεκούδι, όπως ήταν δηλαδή. Όπως είναι τώρα. Ναι, αλλά εντάξει, βάρτω άλλο καμιά πενταρκάνα λουίδες από πάνω κλπ. Ξεκίνησε τότε, ναι, διότι θέλαμε να κάνουμε μια, έτσι, ένα talk show τύπου Jay Leno. Ναι. Είχα έναν γραφείο, ήταν ο καλεσμένος και είχαμε και διάφορα βίντεο στα οποία βάλαμε voice-over, διότι τότε η τεχνολογία δεν ήταν τόσο αναπτυγμένη. Πηγαίναμε με τον σκηνοθέτη μου, τον Σάββατο Χατζηγεωργίου. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν να βγούμε στο αέρα, 2 ώρα πάμε κάτω στη μονταζέρ. Και δείχνει για παράδειγμα έναν western, 3 καβαλάριδες. Και αμέσως έβαλα voice-over εγώ τους πολιτικούς. Έβαλα τον Σπύρον, τον Κλάπτο. Ναι, ναι. Και αρχίζει, ας πούμε, ακόμα πάμε σιόρ. Σιγά σιγά Σπύρον, τον κ***. Πήγαινε το αυτό, ας πούμε. Λοιπόν, ήταν κάτι πρώτο. Είχαμε και το AutoCue. Το AutoCue το λεγόμενο έβλεπες, ήταν έναν τεχνικό κόλπο. Θυμάμαι τον δύο δήμαρχο Λευκοσίας, τον Λέλο τον Δημητριάδη. Το Κρόμακι. Το Κρόμακι. Ναι, το Κρόμακι. Το Κρόμακι. Έβλεπες τον Τζόρσιο στο γραφείο του, στην καρέκλα. Σηκώνε τον η καρέκλα και θόρες τον. Ξεκίναν από τα φόρα του καλησπέρα και προχώραν το δρόμο. Μα πού πάμε, σε ώρα, λέει ο Λέλος. Να το φέρουμε μέσα στο στούντιο με το Κρόμακι. Ήταν κάτι πρωτοποριακό. Ήταν πολλά πρωτοποριακό. Ή έφερε μια κεφαλή τη δική μου, ας πούμε, και ταξίδευε. Ήταν κάτι μοναδικό, ναι, για τις εποχές εκείνες. Ναι, 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 ναι. Ναι. Δημήτρη μου, θέλω να ξεκινήσουμε να παίζουμε τα παιχνίδια μας. Δηλαδή. Ξεκινώντας από τα ακουστικά. Άπα, είναι το μόνο πράγμα που δεν το καταφέρνω. Έλα πάνω. Το μόνο. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι να τα καταφέρεις πολύ καλά. Επίσης, μια φορά είναι στο Βαγγέλη, στο Ιόλο. Ναι. Άλλα ελάλλουν, άλλα μου λάλλουν. Έλα, με παίρνω μάστρος τώρα, να δούμε να θα κακουτσίσεις. Yeah. Αλλά να πάει ποδά τώρα. Εγώ ποδά, θα ποδά. Ποδά. Πού να πω, δάμε που είναι η τελούδα μας. Δάμε. Έχουμε μια τελούδα που σχεδόν έφυγε. Ναι, επειδή εσύ δάμε, ξέρετε, τάτσα γιν. Όχι, είναι τάτσα. Ναι, τάτσα γιν. Ξέρεις. Λύει μου το αποσπόμενο σου. Σύπα σας φογκαρίζεται. Πώς σας φαίνουμε στην G3. Περίμενα, Skype, πιάσμα σε έναν κοντινό πλάνο, ρε. Πιάσμα σε έναν ολόσωμο. Ναι. Ναία μου, αν δεν τελειώνεις, ρε μου το μολύτσι. Θυμούμαι μια φορά που έκανα μια σάτυρα, ήταν ο φίλος μου, ο μάμας. Και λέω, ο μάμας ήταν ο μόνος άνθρωπος στην Κύπρο που έφερε ρεγέ κοστούμι και φαίνεται μια ρίγα, ξέρεις. Αλλά όταν έβλεπες από το παρκόνι τον τεχτάς να στέκει δίπλα από τον μάμα, σχηματίζαν τον αριθμό 10. Λοιπόν, φορούμε τα ακουστικά, αλλά σου λέξεις μέσα σε 3 λεπτά, όσο πιο πολλές έβρεις. Είναι χώρες που να σου λέω. Θα βρω τίποτα. Ενάβρισε, ενάβρισε. Έπιασε το αποσπόμενο μόνοι σου. Το αποσπόμενο, ναι. Μπράβο, ρε, αποσπόμενοι μου. Χαμηλώς το λίγο, ρε, κουμπέρ. Σαμόα. Σαμόα. Σαμόα.
Σαμπόα. Σαμόα. Σαμόα. Ζαμπούα. Χώρες, χώρες. Σαμόα. Δεν καταλαβαίνω. Σενεγάλη. Σαγανάκι. Σενεγάλη. Σενεγάλη. Δεν τα βρίσκω. Σκωτία. Τζόρτζια. Σκωτία. 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 Σωτήρα. Σουδάν. Σουβλάκι. Δεν το είπα τώρα. Σουδάν. 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 Ταϊβάν. 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 Τσέρι. 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 Σα... Τσέρι. Ναι. Άντε, παρέτσι. Τσέρι. Δεν μπορεί. Εμένα αυτό, ρε. Τσέρι. 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 Δεν καταλάβω, ρε. Τσέρι. Σίλι. Τσέρι. Τσέρι. Τσέρι! Τσέρι! Η αφορά τσέρι. Τόγκο. Τόγκο. Σόκο. Τόγκο. Κόκο. Παρασκε... Πα... Τσεχία. 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 Δεν κατά. Τσε... Φουντάνα. Ω. Φουντάνα. Φουντάνα. Φουντάρα. Φουντάνα. Φουντάρα. Πολλά δύσκολο. Έλα, έλα. Φλόκος. Φλόκος. Μπράβο. Τρία, δύο, ένα, τέλος. Τρεις λέξεις. Μπράβο, Δημήτριου. Μπράβο, τρεις λέξεις. Εν το μόνο παιχνίδι, μα πολλά δύσκολο. Δηλαδή, ελάτε να δείτε τα πράγματα. Ελάτε, ελάτε. Δεν καταλάβεις. Ελάτε ούλοι. Ναι. Όχι, ένας. Συγχαρητήρια. Πόσα ύβρα. Τρεις. Καλά, κύριε Σερπού. Ύβρες που το τρία το μία λίτρο το τσέρι. Μπράβο. Και τα άλλα που λάλεσαι να μπουν. Είπα σου πονούν το Κόγκο, είπα σου πονούν το Αζερπαϊζάν, είπα σου Τσεχία. Αζερπαϊζάν, πού να βρω το Αζερπαϊζάν. Ελάλλου σου Σαμόα. Νόμιζα ότι ήταν Ζαμπόν. Αφού πες σου χώρες. Εσύ γιατί δεν βοήθησες λίγο. Επειδή με αφήνει ο σκηνοθέτης μου ο Γιάννος ο Σαβίδης. Ναι, να έρθει ο σκηνοθέτης κάτω να το εξετάσω εγώ πέτω. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ελέγεται. Δημήτρη μου, ναι. Ήσουν ναι. Στο marketing της Universal, λέγω γνωστό. Δημόσιες λοιπόν, σχέσεις. Ναι, δημόσιες σχέσεις. Είναι τέλος και έκαμε, πού σε ανακαλύψαν και πιέσεις το ράδι. Να σου πω. Πώς σε ανακαλύψαν και πιέσεις το ράδι. Εγώ, όπως και εσύ φαντάζομαι, ναι. Από μικρός ήμουν πειραχτήριο στο σχολείο, έκανα... Έπαιζα θέατρα κλπ. Και τις μιμήσεις, όπως όλοι μας, εσύ είμαι σίγουρος ότι άκουσες κάποιον άλλον. Μπορεί και εμέναν ή κάποιον άλλον. Όχι, μπορεί. Άκουα σαν έναν Ελλαδίτη τότε που έκανε τον Σταυρίδη, τον Παπαγιαννόπουλο, τον Γιουνάκη. Παπαγιαννόπουλο. Και προσπάθουν εγώ να μιμηθώ το μίμο. Ναι, ναι, ναι. Και αλλού μου ρε, μα καταφέρνεις τα. Ακριβώς έτσι συμβαίνει εντάξει. Δηλαδή. Είναι πιο εύκολο να μιμηθείς μια φωνή ακούοντας κάποιον άλλον να τη μιμείται παρά την original τη φωνή. Ναι. Μετά έκανα τους καθηγητές, αλλά άρεσκε μου μιτσής. Ήμουν έτσι πειραχτήριν και ένα χαρακτηριστικό. Ήμουν 5,5 χρόνια στο δημοτικό και είμαι ο δάσκαλος, Δημήτρη, να μας πεις 5 ζώα της ζούγκλας για να
Και τι το απάντησα εγώ. Τέσσερις ελέφαντες και ένα λιοντάρι. Οπότε, και πώς σε ανακάλυψε? Λοιπόν, και πώς με ανακάλυψε η δικιά μας, η Μαρία η Κυριάκου, ναι, του ΣΥΓΜΑ, η ναι, οποία ήταν επιστήθεια φίλη χρόνια ολόκληρα, λέει μου ρε, αφού εσύ ασχολείσαι με τούτα, γιατί να ανοίξουμε το ράδιο πρώτο. Γιατί δεν κάνεις μια εκπομπή στο ραδιόφωνο, έτσι σατυρική με το στυλ σου κλπ. Λαλείς να ρωτήσεις. Χατ. Και ξεκινήσαμε από την πρώτη Κυριακή του 90, που ξεκίνησε το ράδιο πρώτο, μέχρι σήμερα ανελειπώς. Δηλαδή, 25 χρόνια επί 52, 1.300 πόσες εκπομπές και συνεχίζουμε. Να σε ρωτήσω κάτι, τότε το 90, θυμούμε χαρακτηριστικά ότι έκαμε στους πολιτικούς και έπαιρνε τους ζούγκλες, τα ξύφκια, πράγματα, φατά. Εντύχαν όμως τότε τα sound effects που υπάρχουν σήμερα. Όχι, και θυμούμε, επειδή εθώρουν μια ταινία πρόσφατα που ελαλούσαν ότι είναι τέλος εγυρίζεται τότε, χωρίς μέσα εφέ και πράγματα, και είπαν ότι για να ακουστεί ένα ξέρεις έτσι, επιάνναν από το πορτοφόλι δερμάτινο και βάλαν το μπροστά από το μικρόφωνο και έκαναν το... Ναι, εγώ έκανα το. Εγώ, όταν πήρα με διάφορα αντικείμενα. Ναι, όταν πήρα τους πρωτικούς στη ζούγκλα και πιάσαν τους οι μαύροι και βάλαν τους μες στα καζάνια, ευκήκαμε έξω με τον Παύλο τότε, τον ηχολήπτη μου, με το μικρόφωνο έξω από το Δίαν, πατούσαμε πα στα κάτσαρα και πα στις εφημερίδες. Και σε κάποια φάση μου θέλαμε ένα ελικόπτερο. Ελάτε, αφού δεν έχουμε ένα ελικόπτερο, θα το κάνουμε εγώ. Και έκανα το ελικόπτερο εγώ. Και έκανα με sound effects. Διότι στο ραδιόφωνο, όπως ξέρετε, δημιουργούμε εικόνες. Και τα σατερικές εκπομπές που έκανα με τους πολιτικούς ως πρωταγωνιστές ήταν. Ήταν περιπέτειες να πας στη ζούγκλα, να πας στο κυνήγι μαζί, να πάνε ποδόσφαιρο, ναι, να πάνε στα μπουζούκια. Και μάλιστα μου έλεγε ο Δημήτρης ο Χριστόφιας ότι έτσι όπως μας παρουσιάζεις, μου λέει, έκαμε στον κόσμο να μας αγαπήσει. Γιατί μας παρουσιάζεις όλους φίλους. Να πάμε τζινί, να πάνε να φάνε την πατσά τους. Και ο καθένας βέβαια λαλεί τα δικά του. Το Σταυρί πότε τον έβαλες μέσα, ήταν από την αρχή. Ο Στίβεν Άτς ήταν ναι, ο ήρωας της εκπομπής και ξεκίνησε πηγαίνοντας στη Βαγδάτη για να κάνει ανταπόκριση με τον πόλεμο του Ιράκ. Και θυμούμε, σας μιλώ... Ήταν από την πρώτη εκπομπή. Ναι. Σας μιλάω από τη Βαγδάτη, ανοίξαν πολλά οικόπεδα. Μόλις αρχίσαν οι βομβαρδισμοί. Έλα να σου πω, πολλοί κόσμος, ειδικά πιο παλιά, εγύρευκε τον. Ναι, ακόμα γυρεύει κύριο. Από όσοι άστην και πάνω κύριε μου, δεν κάνετε το τάουλα. 4-5, όχι 6, κατάλαβα το λέω. Ήταν και πολλά εύστοχα τα σκετσάκια που έκαμπνε. Ναι. Και πολλά δύσκολα ως προς την παραγωγή, δηλαδή το να γράψει το κείμενο. Ήταν το τελευταίο πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει πρώτα να σκεφτεί πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα. Η ραδιοσκηνοθεσία. Ναι. Εσύ τώρα στο ράδιο, ας πούμε, άκουες το ράδιο και ένιωθες, φαντάζεσαι τους πολιτικούς ότι είπαν ένα τζιρί, άκουες που παρπατούσαν σιπεθκές. Ήταν δύσκολο την τότε εποχή, ναι, γιατί δεν έχουμε τα μέσα που έχουμε τώρα. Δημήτρη, μου είσαι καλός, είσαι το στόχο. Ναι. Πάμε να δούμε να θα με νικήσεις. Καλύτερος που το προηγούμενο. Έλα, να δούμε. Ποιος είναι ο στόχος μας, η Γιόρτσια. Η φάτσα μου εμένα και η φάτσα μου και εσένα. Όχι, είμαστε ωραίοι, ρε Λουία. Λοιπόν, παίρνεις το όπλο σου. Μάλιστα. Σε εγώ το δικό μου. Πάνω μου να... Και οι σφαίρες σου. Όχι, εσύ προσπαθείς να σύρεις τη φάτσα μου. Όχι, έμπορε, δύσκολο. Και εγώ τη δική σου. Το φίλο μου. Δεν πειράζει, τώρα να... Και εγώ τη δική σου. Ναι. Να ξεκινήσω. Α, για τη φάτσα μου. Ναι. Έβρε τη δική μου πρώτα να δούμε να κουτσίσεις τίποτα. Έχει φακοδάμε, όχι. Α, εντάξει, έπρεπε να με φύγεις μια φορά να δοκιμάσω. Γεωργία, φέρε το βέλος στον κύριο Καλέντη. Σε κάποιες το είπε 500 φορές. Όχι, δεν το έκανα. Πρώτη φορά, θέλω να ξέρετε ότι τα παιχνίδια, πρώτη φορά να δοκιμάσω και εγώ. Α, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τραβάς το τον πίσω. Κανόνισε να μπαίνω και να έρχομαι. Όχι, ναι. Ελά, σου πω. Περίμενε. Να σου δείξω να σου πλύζει. Τραβάς το τον πίσω. Τραβά το πίσω. Μπράβο, και φέρ το τώρα μπροστά του. Ευχαριστώ. Τεχνολογία. Μπράβο, μπαίνει ζώνη τζαμέ. Πιο πάνω, η τρύπα, έβρε η τρύπα, μπράβο. Βρίσκω τις τρύπες. Βρίσκεις τις τρύπες, ναι. Και να τσιλίζω. Ναι, και συμμαθιάζεις τώρα. Γιατί να πάω... Κλείσε τώρα μάτι. Γιατί να πάω ψηλά, να μην πάω χαμηλά. Τι είναι χαμηλά, ξεκινά από τα χαμηλά για να πάει ψηλά. Δεν πέσει, ρε. Δεν το βάλαμε καλά. Δεν το βάλες καλά σήμερα. Ακολούθουν τις οδηγίες. Α. Όχι, ρε, ναι. Εντάξει, καλό το. Και σας το δικό μου. Να μην τελεπορούμαστε. Βάλε στόχο, κλείσε ένα μάτι.
Δοκάρι. Εγώ. Είμαστε της μπάρρας σήμερα. Ξανά. Αλλά αν το ευρώ δεν μπορεί να κερδίσει. Θέλει να σου ασάζω τα... Ναι, σαν... παρακάτω, ναι, παρακάτω. Τι θα γίνει. Κόλλησε τούτο. Α, περίμενε, εσύ κοντό. Α, τούτο είναι, τούτο είναι το πενερές, όχι. Κόρη μου, φέρνεις τα ίδια, κόρη μου. Αφού έχουμε άλλα, με ένα λείψου και μετά. Ναι, αλλά... Έλεος. Μπήκε. Και θα τον σκοτώσω. Είπα σου να φέρνεις το πρώτο. Θα τον σκοτώσω. Γιατί ενοπλίζεις. Ψήλα το καλά. Αφού έτω, ρε. Κάμε το κάτω του. Αφού δεν μπήκε μέσα. Δεν μπήκε μέσα. Έλεος, Γεωργία, αν μπήκε μέσα. Έλεος. Εμπήκε. Ναι, εμπήκε. Παίξε. Παίξε να ακούσω. Μου. Βρες τη φάτσα σου όμως. Είναι τη δική μου πρέπει να βρεις. Εν του Λούι. Είναι τη φάτσα του που ήβρε. Πρέπει να βρεις τη δική μου. Yes! Έλα. Εγώ κάνω το έτσι, Γιώργο, ναι. Να σου δείξω. Κάμε τον μπροστά όμως. Ναι, ύστερα κάνεις τον μπροστά. Ναι. Ύστερα βάλεις το μέσα. 1-0, κύριε Καλέργη. Και μετά βγάλεις το έξω. Σειρά σου. Φύγε την κίνη που ήβρα, πέρα ένα λεπτό να φύγουμε, αμέσως συγχυζόμαστε, εντάξει. Για μένα ρέξω από μέσα του. Όχι, πρόσεχε, γόνα. Περίμενε, ρε. Βοκάρι, μα γιατί. Περίμενε, περίμενε, θα σε σάσω καλά. Ναι ρε, έκαμε πρόβες την μέρα. Ωραία. Πάμε, Λουί. Έλα, έλα, πηγαίνω τελευταίο τώρα. Μας. Έβρε εμένα. Το ύβρεντο, ύβρεντο, ύβρεντο. Φύγε τον Τζόκ και ας ήρθω κάτω. Δεν έπαιζες. Άντε. Εν όγκο που έχω να πέσει. Πετώνα ρε με που. Όχι ρε το αυλάβες. Όχι ρε το σοου. Δέκα πόντι το αυλάβες. Είσαι πολύ καλός. Μπράβο κύριε Καλέργη. Ευχαριστώ. Ήταν καλό στο στόχο. Γεωργία μου, πάρ' τα όπλα εσύ. Εντάξει, όσοι στα της Γεωργίας. Ελισφαίρες. Εντάξει. Ελισφαίρες. Γάις, τα πού να τα πάρει το μωρό. Γάις, τα ξέρει, ξέρει. Το μωρό. Πιο γλυωρά, Γεωργία. Θα σε περιμένουμε. Ναι. Ήταν... Ως που να έρθει η Γιώργια, να σας αποκαλύψω, αλλά αφού ξέρετε το, αφού θεωρούσατε ότι είναι στο τάσο. Είχε μια γλυκύτατη φωνή και αξίωσε την ο Θεός μια ημέρα και τραγούδησε μαζί μου. Μα πού? Κάπου, σε έναν αυτόν έτσι αυθόρμητα. Μα σοβαρά. Βέβαια. Έλα να σου πω, αφού είπες τραγούδι, αφού είπες τραγούδι. Παρακαλώ, να ανοίξετε την πάντα μας. Περίμενε ένα δευτερόλεπτο το... Δε ξέρω πόσο σ' αγαπώ, δε ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Ήταν το special τραγούδι που έλεγε. Τελικά ξέρετε ή δεν ξέρετε. Ξέρετε πόσο μην αγαπάτε ή δεν ξέρετε. Λοιπόν, η μπάντα μας είναι έτοιμη. Ποιον τραγούδι θέλουμε. Όποιο θέλεις, παίζουν το, δεν έχει θέμα. Πες μου ένα τραγούδι. Τον παλιό στρατιώτη. Παλιό στρατιώτη παίζουμε το, δεν τον παίζουμε. Δεν τον παίζουμε. Τον καινούριο στρατιώτη. Είπα τον παλιό, δεν τον παίζουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Ω Παναγία μου. Ναι. Με τις φωνές των πολιτικών όμως. Να το πω ρε, για το χατήρι σου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Α, πάω για μέ. Όχι, δάμε όπως είσαι. Όχι, θέλω πράγμα. Α, ένα μικρόφωνο στον γύρο. Που το μικρόφωνο του Τεύκρου. Πήγατε στον Τεύκρου, δάμε. Τεύκρο. Τεύκρος είναι εκεί. Γιατί δεν έρχεσαι εσείς ποδάρι. Επειδή μπορεί. Έλα, κύριε. Ένα χειροκρότημα στον κύριο Καλέργη. Λοιπόν, θα... Δεν παίζει. Όχι, δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει. Ένα ακούτε. Ακούετε, ακούετε. Λοιπόν, είναι φωνές αξέχαστες, βέβαια. Γλάφκος Χλυρίδης, Σπύρος Κυπριανού, Βάσος Λυσαρίδης, Δημήτρης Χριστόφιας. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Θα τους καθαρίσουμε με την πρώτη στροφή. Βρέχει φωτιά ο γλαύκος στη στράτα μου.
Σπύρος. Φωτιά που με έχει γάψει ο γιατρός. Για τα φτωχά τα νιάτα μου. Χριστόφιας. Κανένας δεν θα κλάψει. Έλα, Χριστόφια. Φεύγει απ' τα χείλη μου. Μπράβο. Ο Τεύκρος με την κοπανία του. Έλα, έλα, σου. Και περίμενε πριν να ξεχάσω. Μια δύο τραγωδό και τελευταίος ήταν ο Δημήτρης ο Χριστόφιας. Το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγωδί του Χριστόφια. Ξέρεις ποιο είναι? Ακέλατο, ακέλατο, μ' αρέσει πως μ' αρέσει. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Δώσε το δεύτερο. Ευχαριστώ. Ναι. Εντάξει. Έχουμε. Κάτσε. Εδώ δικό μου. Αν το δικό σου. Ναι, εδώ. Εδώ δικό σου. Αμέ. Ορίστε. Να σε πω, ώσπου να ετοιμαστεί το επόμενο μας παιχνίδι. Πώς τον παρακαπτήριον της κακορατζάς μου, αυτόν το αυτό. Αφού έρχεται έτσι ο Φράμινα. Ναι, αυτόν τώρα που ρούφησα την πρώτη φορά, ένιωσα ότι πιένεις τώρα έξω αριστερά την πάνω μου. Έλα σε ρωτήσω κάτι. Είσαι από τους ανθρώπους που γενικότερα στη ζωή τους έχουν χιούμορ. Όπως είσαι δαμέ, είσαι έξω. Ξέρεις, με... Ναι, δηλαδή έτσι. Πάντα ο Δημήτρης είναι ατακαδόρος με την ατάκα μέσα στο στόμα. Any time, any place, anywhere. Τον το πράγμα έτσι μπορείς να το μάθεις ή να το διδαχθείς. Είτε το έχεις, είτε... Λέουν οι Αμερικάνοι, θα διάβασα ένα ωραίο να το πω, εγγλέζικα και ελληνικά, για όσους δεν ξέρουν γαλλικά. You can train, λέει somebody, to do a comedy act. Να μεταφράσω γιατί η Γιώργη αν ήξερε μπορεί να κάνει. Μπορείς να εκπαιδεύσεις κάποιον να κάνει έναν κωμικό θεατρικό αυτόν. But you cannot train somebody to have sense of humor. Αλλά δεν μπορείς να εκπαιδεύσεις κανέναν να έχει την αίσθηση του χιούμορ. Μπράβο ρε Γιώργη μου. Je perds de temps de la humeur. Γιατί δεν είναι μεδάρι, ήταν ένα που λαχουάνε σε νύχτα λεμπέου άμα. Α, τι τον έκαμνες. Τούτα, έκαμνη τα ακόμα, τούτα. Το να είσαι bilingual. Για βέβαια. Γεωργία. Φαντάζομαι άκουες, πόσες φορές άκουες Ιταλούς. Έσωσε με ρε, Λουί, λόγω τιμής. Πόσες. Ήμουν στην Αθήνα φοιτητής και πήγα να προσπέρασα από έναν κεντρικό δρόμο, τώρα μου πέραν ο πρωθυπουργός. Δεν ξέρω εγώ και σφυρά μου, σαν στρο. Ήμουν έτσι με κάτι μαλλιά φοιτητής, όπως τον Τζέμι Χέντριξ. Πάω απέναντι, «Ωρα εδώ» μου λέει. Εγώ τώρα, «Συνά, όλοι να έχουν τον τουρίστο» λέω του. «Πάτε φύγε» λέω. Δηλαδή στο τώρα που να κάτσω εγώ με τον Αράμπι τώρα να εξηγηθώ. Τώρα τελευταία κάνετε και τους Κινέζους. Ναι, κατάλληλα τους Κινέζους. «Νιάω, μα είστε σαν μετά». Όχι. Μ' αρέσε, προτιμώ τον Λούι. Εγώ είναι Κινέζο μου κάτω. Εγώ είναι Ιάπωνα μου κάτω. Ποιο καλός ο Λούις. Σιάνο. Ετούτος ενώ Καμποτία. Εν που την πάνω η Ιαπωνία. Το καλό και σε κάμεν τον κάτω. Ναι, εγώ που την πάνω. Επειδή συνήθεια είναι το αυτοί μου να τον ακούω κάθε πρωί σχεδόν στο ραδιόφωνο. Ναι, αλλά έχεις και αυτιά. Μπορείς να το άλλο λέξεις εμένα. Τι ωραία που περνούμε. Θέλω να παίξουμε δύο παιχνίδια στα γρήγορα. Όχι πεντάρες πάλι. Έλα πάνω. Λοιπόν, να παίξουμε δύο παιχνίδια. Έλα, έλα. Στα γλίωρα. Άψε σβήσε. Switch on, switch off. Δεν θέλω, ρε κουμπάρε, κόψε μας τέτοια. Λοιπόν, πάμε. Αντέσαν το τείχος του Βερολίνου. Λοιπόν, πάμε. Για αστέροθροι μας τώρα. Όχι. Καλά που είμαι εγώ τώρα, να μην το δει κατεξαίρεση. Ένα σε δει, κατεξαίρεση, ένα σε δει. Λοιπόν, τώρα είναι παιχνίδι ισορροπίας. Έχεις ισορροπία καλή. Λοιπόν. Πάντου πας στα σινιά πολλές φορές. Σύνουμε το ζάρι. Δεν ξέρω αν έρχομαι ή αν στρέφουμε. Για να πιένουμε.
Σύρνουμε το ζάρι. Ό,τι χρώμα κάτσει, αλλά πώς θα το ζάρι μπορεί, γιατί μετά να πρέπει να σύρνουμε την Τζόρτσια, που είναι και ζάρι. Εξάρες. Σύρνουμε ό,τι χρώμα κάτσει, διότι θα πιέσει έναν που δαμέ, και θα το στήσει όπου θέλει πάνω στο πράγμα μα. Όχι, κατάλαβε. Πάνω στο πράγμα μα εννοώ τούτο. Εννοεί το χρώμα που να έρθει. Ναι, δηλαδή α στήσει την μπλε, και αν είσαι από τότε, βάλει το όπου θέλει εσύ δαμέ. Όποιο τα καταφέρει και στήσει το χωρί να πέσει, βάλει το τελευταίο κομμάτι και πέσει, κερδίζει. Εντάξει. Ήταν ακόμα Χριστούγεννα, να πάμε λίγο. Έχουμε πολύ χρόνο. Σύρε πρώτο. Έχει την κίνηση. Δάμε, δάμε, πα στο τάδε. Σιγά. Μπλε. Μάλιστα. Παίρνω το μπλε και το βάζω εδώ. Μάλιστα. Σειρά μου. Πράσινο. Ρε μανούλα. Παίρνω το πράσινο και το βάζω εδώ. Πρέπει να με δυσκολέψει, υποτίθεται, για να πέσουν. Καταλάβεις. Εσύ εμένα. Ναι. Πορδοκαλί. Πιάω το μιτσί. Υπάρχει λόγο να πιω το μεγάλο να βαρέσει. Σωστό. Κιτρινούδι. Μάλιστα. Θα πιάω το μεσαίο. Ναι, πιάσε το μεσαίο. Γλίτωσα εγώ με το μεσαίο. Έχει το με το... Είναι... Λιλά. 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 Μικρό. Μικρό. Όχι, θα το βάλω ποτέ, δεν θα βαρέσει. Όλο. Αυτά είναι. Θα μπορούσα να κάνω χείριση να φύγει τη τροειδού στραβά. Ραζ. Το αγαπημένο χρώμα του Τεύκρου. Κατάλαβα. Ο. Βαρύσα από την Τζορτσά. Πορδοκαλί. Ρώσιμο, κύριε Καλέ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Για να δω αν προσέχεις. Τούτο. Ναι. Ρε, πολύ μεγάλο, ρε. Ένα σβερμή μυρογνωμόνιο. Ξυσορρόπησε το, ρε. Χειροκρότημα, ρε, παιδιά. Παιδιά, για όνομα του Θεού. Ροζ, δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να πιάω τούτο. Το βάλω δάμε. Κυρίες και κύριοι, δυσκολεύουν τα πράγματα όσο πάνε. Και ρίχνει τώρα ο κύριος Καλέργης. Και ρίχνει τώρα ο κύριος Καλέργης. Μπλε. Τούτο είναι πέτρα του Ρωμιού, πού να το βάλω. Πιάσω. Πιάσω το εκείνο. Έχουμε... Εσύ πού θα το έβαλες. Κοίτα, μπορώ να σου πω ένα αυκιο τόπους. Άμα αυκιο τόπι είναι καλό. Αν μου λάδε μόνο έναν τόπο. Δηλαδή τώρα το χειρότερο μου μπορεί να συμβεί είναι να πέσω και να χάσεις. Να χάσω. Ναι, ναι. Μα γιατί μπορεί το χέρι σου. Αυτά είναι. Κίτρινο. Α, μάνα μου. Μόνο νέα νέση. Ξέρεις πού να τον πήξεις. Στη γωνιά για μη. Και τα ούλα τζάμε. Αμάντα, ίντα. Παναγιά μου, και το πράσινο. Μοβ. Ρε, κομπάρε. Λιλούδι, λιλούδι. Α, εντάξει το λιλούδι. Ναι, Αν το βάλω δαμέ, ρε Λουί, μπορεί να γύρει. Θα το βάλω δαμέ. Με το καλό σου, ποιο είναι το καλό σου, χέρι. Εδώ. Καλός, εγκαλός, εγκαλός, εγκαλός. Εγκαλό, εμάς εδώ μου λέμε τι Αζερπαϊζάν και τι Ζαμπόν και πράσινο. 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 Το μιτσί είναι εύκολο να βάλεις. Εκτός αν είναι ρωτσί. Εντάξει. Όπου θέλεις εσύ, όπου σε βολεύει. Α, Παναγία. Α, μάνα μου, άγγε μας σαμε. Κίτρινο ένεση. Ρόζ ένεση. Πράσινο ένεση. Έχασε. Μπλε. Τα ούλαζα. Αν τα... Αν δεν γλιτώσω τώρα, να δύσκολο. Α, κοίτα, νομίζω ότι είναι εύκολο, νομίζω, διότι είναι να βάλω τα μέσα να μείνει.
Mystifier. Του δεν είναι μόνο. Ένα άλλο γύρο. Ή του Ένεση. Μοβ. Όχι, έχει δίκιο. Α, τώρα το πρόσεξε. والله انا ودش النحت Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με τον κύριο Καλέργη. Ήταν διότι για να μην παρεθούν. Ναι. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εδώ με τον αγαπημένο μου Δημήτρη Καλέργη. Ψυχάλα και γίνει σπίθα βυρκαγιά. Και γίνει σπίθα βυρκαγιά. Και πέλαγο. Ιστάλα. Είδες τα ηχητικά που κάναμε τότε. Ναι, ναι, ναι. Να σε ρωτήσω. Νιάμε τις πότσες. Κοιτούσαμε. Έτσι είναι που μπορεί. Μα, αφού έτσι γίνονταν, δεν είναι ψέματα τώρα. Έκαμνά το σπρέι. Ακούγεται? Ναι, βέβαια ακούγεται, δεν τα λες. Εγώ δεν τα ακούω. Δημήτρη μου, ράδιο πρώτο. 25 χρόνια ράδιο πρώτο, μπήκαμε στον 26ο. Θέλω επ' ευκαιρίας να πούμε ότι αύριο όλη η παραγωγή του ράδιο πρώτο θα είμαστε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στην υπεραγορά ΑΜΕΓΑ στην Έγκομης, για την κάλτσα αγάπης του Ράδιο Πρώτο, όπου σας περιμένουμε όλους. Ελάτε, φέρτε τα παιχνίδια, τα οποία τα μωρά σας σε σπίτι και τα χρησιμοποιούν, και ήδη πρώτης ανάγκης. Είναι η εκστρατεία που κάνει το Ράδιο Πρώτο για την κάλτσα αγάπης. Ναι, τρίτη χρονιά. Ναι, η τρίτη χρονιά. Θα είμαστε όλοι ραδιοφωνική παραγωγή εκεί του Ράδιο Πρώτο. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 με ζωντανή μουσική. Δεν θα είναι η δική μας. Έχουμε καλούς μουσικούς. Ναι. Θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε. Ελάτε, φέρτε τα παιχνίδια τα καλά που δεν χρησιμοποιούν τα μωρά πλέον, αλλά και ήδη πρώτης ανάγκης. Θα περάσουμε έναν τετράωρο όμορφο όπως περνούμε κάθε χρονιά. Μάλιστα. Δημήτρη, τόσα χρόνια εκτός που τους παρτενέρ σου. Τους... Οι παρτενέρ μου τώρα να πούμε. Ναι, όχι. Εκτός που τους παρτενέρ σου που έχεις τις φωνές που κάνεις εννοώ, Παρασκευά, Κασάπη, Στίβεν Άτς, πολιτικούς. Είσαι και κοπέλες. Ναι. Ναι. Μια γυναικεία φωνή, βεβαίως πρέπει να πω στο σημείο αυτό, ότι η αγαπημένη μας η Γιάννα Λοιζίδου, την οποία χάσαμε τόσο πρόωρα, ήταν μαζί μου, όπως ξέρεις. Α, χειροκρότημα για τη Γιάννα Λοιζίδου. Σε λίγες μέρες συμπληρώνουμε 3 χρόνια που έφυγε από κοντά μας, η Γιάννα μας. Ήταν εκεί παρέα μαζί μου. Τώρα όμως έχω την χαρά να έχω μαζί μου τη δικιά μας, την Γεωργία την Αναστασίου. Μάλιστα. Ναι. Ένα χειροκρότημα για τη Γεωργίτσα μας που έγινε μανούλα πρόσφατα, δίδυμα. Ναι, ναι, ήταν προσφορά. Ναι. Ήταν μια στράτα. Ναι, δύο κορούλες. Εχθές η μια κόρη της είπε της άλλης κόρη που είσαι λέει της. Γιατί η μάμα μου έλουσε με 3 φορές εμένα. έτσι είναι η Δίδη με καμιά φορά. Οπότε με τη Γεωργία κάνετε καλό ναι, ναι, του έρθος. Ναι, γλυκύτατη και φωνή και οι ατάκες της και τα αυτά της. Να έχουμε και μια γυναικεία φωνή. Εσύ είσαι σκιό, ρε. Τρεις. Σκιό. Ναι. Τη Γεωργία και την Κριστιανά. Ναι. Έχω δύο. Τζενευριάζουν άμα τους βάλω τον Ρυρίκο. Χριστέ μου. Αρέσκει σας ο Ρυρίκος, παιδιά? Όχι. Παιδιά, αρέσκει σας ο Ρυρίκος? Ναι. Πέτε μου το. Άντε να σας δω. Είσαι ένα γάδαρο μίτσι. Τσα τσα τσα. Τέλος πάντων. Να φέρω και τους ορειβάτες την ημέρα. Όχι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Δημήτρη μου. Καλό. Ποιος είναι ο Ρυρίκος?
ο πρώην βοηθός γενικός εισαγγελέας, που ήταν Ρίκος, ευκάλαν τον Ρίκο. Ήταν τάτης και φωνάζει τον Ρίκο. Λοιπόν, Δημήτρη, χαρτιά παίζεις τώρα από και Χριστούγεννα, ξέρω... Α, δεν είμαι χαρτοπαίχτης, αλλά ξέρω. Ξέρω κουγκά, ξέρω πόκερ, ξέρω... Σπάστρα. Τελευταία φορά που έδωσα σπάστρα, να θυμούμε, ήταν στο κατηχητικό μας, έκαμε ένα πόσο Παύλος. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι... Inside jokes τώρα, του Ράδιο Πρώτο, ότι όποτε βρεθεί η τετράδα, εγώ, Καλέργης, Δημητρόπουλος και Χιώτης, το τι θάψη μου πέφτει, ειδικά για το, με το Στέλιο τον Χιώτη και τον Καλέργη, να μου την πες προχτές για τον καθετήρα. Ωραία, ας τον καθετήρα. Όσο και κλείδωσες που τον ηρώ, δηλαδή. Λοιπόν, θα παίξουμε σπάστρα. Έλα, να. Σπάστρα. Πάνω κάτω. Να μου έχει καθυστέρηση με τα... Λοιπόν, Δημήτρη μου, στάθω απέναντι. Απέναντι, προφέρει. Στο δίπλα. Μαύρο, ναι, ναι. Πασαρέλα. Τέσσερα φύλλα εσύ, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Είναι κάτω σωστά. Ναι. Τέσσερα φύλλα εγώ, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Γεωργία, έλα. Τέσσερα φύλλα χαμέ. Θωρώ καλά που κοντά. Ένα, δύο, έλα πιο δά, Δημήτρη μου, γιατί θέλουμε να πιάνουν καλά. Ένα, δύο. Δεν μπορώ να σκύψω εγώ. Όχι, να με θέρω τα χαρτιά σου, εκεί να τα θέρουμε. Τρία, τέσσερα. Γεωργία, του δαβαστάστα. Ξέρεις τι παίζεις, σπάστρα, προσθέτεις. Παίζεις. Λοιπόν, παίζεις πρώτος. Το θκιολί είναι το καλό, το δεκάρι είναι το καλό. Πρέπει να κάνεις... Πρέπει να θυμάσαι σπάστρα. Βοήθα Γεωργία μου. Ένα έχω. Έχεις. Α, τέσσερα και τρία, ναι. Δεν μπορώ να... Δεν μπορείς να σκύψεις. Εδώ και το τρία. Μάλιστα. Τέσσερα και τρία ίσον. Εφτά. Μάλιστα. Άρα, πιάστο. Πιάστα, δεν μπορείς. Και πιάνει το δεφτάρι. Πιάνει και το δεφτάρι, ναι. Άρα, μάλιστα. Πιάνει το δεφτάρι. Πουκούπατα. Τώρα κατάλαβα γιατί έφερε τα μαξιλά ρούχα. Για να θωρείς την Τζόρτσια. Ε, καλό. Α, Παναγιά μου. Τζόρτσια, βάστα τα εσύ τα χαρτιά. Α, τερά, hot box, έπινε, αλλά, 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 ναι, αν δεν σου βαρεθείς, θα ξαναχάσεις. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Πρόσεξε να δεις. Σπάστρα. Ναι. Συγχαρητήρια. Διότι είναι τα δύο βιολιά, λένε. Έκανα σπάστα, να το βάλεις το έτσι, να το βάλεις έτσι. Άλιστα. Κατέβασε... Κι είναι από κουπάτα, τώρα πρέπει να το κουπίσεις. Ναι, γύρισε. Τώρα ήταν που να γίνει. Ναι, τώρα κατεβάζεις έτσι, χαρτί. Τώρα παίζεις χαρτί εσύ, αν έχω το ίδιο, κάνω σπάστα. Να κατεβάσω ένα. Ναι. Όχι, θέλεις. Δυνατό να το έχεις τούτο. Είναι δυνατό. Ρία. Αποκλείεται. Κατέβασε χαρτί. Τεσσάρι είναι πια πριν, τεσσάρι και τρία, ναι, ναι. Άμα δεν έχω τίποτε. Ναι, σύμ. Ναι. Ζεγάρι, ρε. Όχι, έχω εννιάρι. Σύμει στο πιο μικρό πάντα. Παίζεις. Να δω. Ένεσεις. Ένεσεις. Και εγώ έχω δέκα, δάμε. Δέκα, πιάστο. Έξι και τέσσερα. Και το δεκάρι είναι το καλό, να. Τρεις πόντι. Εντάξει. Μαζέψε τα λίγοντα. Λοιπόν, τώρα διάνε μας τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο. Τρία, τέσσερα. Χαρ, παίζεις. Να δω. Εφάλεις. Και να δεις, λέει. Ναι, με τρόπο. Έχουμε το... Να δω. Ναι, έχω το... Όχι. Θα ρίξεις... Αυτό. Δάμα. Δάμα. Α, δεν πειράζει. Παίζω. Όχι, παίζεις. Okay, oh, παίζεις εσύ, περιμένω. Όχι, αυτόν εδώ. Εδώ. Ναι. Μαρία μου, θυμώθηκε. Come on. Come on. Πέντε. Περίμενε. Α. Όχι, περίμενε. Όχι. Τα μαζεύουμε όλα εμείς. Πιάστα. Με το φάντι, ναι, σωστά. Με το φάντι πιάνεις τα ούλια. Ρίξε. Εγώ. Ναι. Εφτάρι δεν έχει άλλο. Κάτω. Γιατί εσύ δεκάρι έχεις. Όχι, έχω εξάρι. Εντάξει. Άλλα. Άλλο ένα γυρών, τελευταίο.
Πάω καλά, ρε. Τρία. Τέσσερα, τελευταίο γύρο. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Νομίζω η επόμενη μου δουλειά ξέρετε που θα είναι, έτσι. Ναι, λοιπόν, περίμενε να δω. Να δω να μην κάνουμε καμιά ματσουκιά. Εγώ παίζω. Ναι. Όχι. Ναι, αφού είσαι ένα εξάρι, είναι τελευταίο. Εντάξει, περίμενε. Όχι. 6-7. Άσος. Όχι, κάμπος ο ψουμίτσι είναι ο τελευταίος πόντος, άρα ο τελευταίος γύρος, άρα φάντη να τα πια ούλια. Θα παίξετε με πόντους. Τελευταίο. Έχω σπάσει τα νίκη σαν τον ίδιο. Ναι, ναι. Τράδο, ας πω, να πάρει εσύ το. Όχι! Όχι. Γεωργία, μην μιλάς. Εντάξει. Τενιά. Τενιά. Οχτώ. Μάλιστα. Δέκα για να μην κάνεις σπάστρα. Πιάστο και εγώ φτύμε. Το τελευταίο σκιάνει το... Έναν τώρα. Πιάστε έναν που ένα. Α, που ένα. Μετάς το εννιάρι εσύ. Ξέρω το. Κέρδισα! Κέρδισε ρίχνει σπάστρα. Έχω σπάστρα. Έλα πάνω να σε βοηθήσω. Έλα πάνω, ναι. Ευχαριστώ, Λουί. Γερανό, φέρ' το γερανό. Και το άλλο σφαίρι. Α, θέλεις το άλλο, έλα. Δημήτρης Καλέργης, κυρίες και κύριοι. Λουί Πατσαλής. Sorry. Μπράβο. Γεωργία, το δώρο του καλεσμένου μας. Μα φεύγει. Ναι. Το δώρο του κυρίου Καλέργη, παρακαλώ. Πού πάεις. Είναι ένα υπέροχο μπλουζάκι από τα Team Bar. Yes. Να το δείξουμε εδώ. I'm still looking 25 years old. Όσο είναι εγώ. Yes. Ένα χειροκρότημα στον Δημήτρη Καλέργη. Δημήτρη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σου εύχομαι να συνεχίσεις για άλλα τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, να μας κάνεις να γελούμε και να σκορπάς τη χαρά στον κόσμο. Ναι, και κάποιος πέρα σας ταΐζει που να πάτε στο γεροκομείο. Ναι, σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Καλέργη. Εμείς επανερχόμεθα με χάσμα και...